Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η εκπομπή Ομογένεια εδώ Λονδίνο θα είναι μαζί σας και σήμερα για να σας παρουσιάσει τις δραστηριότητες της Ομογένειας στη Μεγάλη Βρετανία και όχι μόνο. Πριν ξεκινήσουμε, ας δούμε τους τρόπους που μπορείτε να μας παρακολουθείτε. Παρακολουθήστε την εκπομπή Ομογένεια εδώ Λονδίνο, αλλά και όλες τις παραγωγές του Hellenic TV ελεύθερα σε ολόκληρη την Αγγλία από το Freeview στο κανάλι 271. Απλά επιλέξτε στο Channel Box το Hellenic TV. Με το Roku Box μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια από Ελλάδα και Κύπρο και να έχετε απεριόριστη τεχνική υποστήριξη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Hellenic TV στο τηλέφωνο 020 8292 7037. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα του Hellenic TV και τους τρόπους που μπορείτε να μας παρακολουθείτε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.hellenictv.net. Θέλετε κι εσείς να συμμετέχετε στην εκπομπή μας? Επικοινωνήστε με το Hellenic TV και οι συνεργάτες μας θα έρθουν σε επαφή μαζί σας για να παρουσιάσετε τις ιδέες σας, τα επιχειρηματικά σας σχέδια και τις κοινωνικές δραστηριότητες της ομάδας σας. Στη συνέχεια θα τα προβάλλουμε μέσα από την εκπομπή Ομογένεια εδώ Λονδίνο, εδώ στο Hellenic TV. Καλέστε μας στο 020 8292 7037 ή στείλτε μήνυμα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@hellenictv.net. Όλες μας οι εκπομπές δημοσιεύονται και στα social media του σταθμού μας, YouTube, Twitter, Facebook, Group and Page και στο Instagram. Ακολουθήστε στα social media του Hellenic TV για να έχετε μια ακόμα πιο άμεση επαφή με τους συνεργάτες μας και να μαθαίνετε πρώτοι από όλους τα τελευταία και πιο σημαντικά νέα της Ομογένειας. Και αυτή την Παρασκευή μην χάσετε την εκπομπή Ομογένεια εδώ Λονδίνο, όπου θα σας παρουσιάσουμε ποικίλα και ενδιαφέροντα θέματα από την Ομογένεια της Μεγάλης Βρετανίας και όχι μόνο. Σε αυτό το επεισόδιο θα παρακολουθήσετε συνεντεύξεις από την εκδήλωση που διοργάνωσε ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Cyprus Seeds στο Λονδίνο στις 28 Απριλίου στο Science Museum. Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσουμε ομιλίες και αποσπάσματα από το Διεθνές Επιχειρηματικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο με τίτλο Cyprus, an Attractive Investment Hub 2022 London, a Global Financial and Investment Center. Ακολουθεί η συνέντευξη που παραχώρησε στο σταθμό μας ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μάριος Μετής. Η εκπομπή μας θα συνεχιστεί με ένα απόσπασμα από την συνέντευξη που παραχώρησε στο σταθμό μας και στην εκπομπή Υγεία και Ευεξία ο χειρούργος ουρολόγος Δ. Κωστής Γευστόπουλος. Η απόψινή μας εκπομπή θα ολοκληρωθεί με μουσική και τραγούδια από την χώρο Εσπερίδα της κοινότητας των 12 Αποστόλων που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Goves Greek School. Αυτά τα ενδιαφέροντα θέματα θα σας τα παρουσιάσουμε αυτή την Παρασκευή στην εκπομπή Ομογένεια εδώ Λονδίνο. Μπορείτε να μας βρείτε στο Freeview, κανάλι 271. Επίσης μπορείτε να μας παρακολουθήσετε με το Roku Stick της Cytel UK, καθώς και live 24 ώρες το 24ωρο στο website μας hellenictv.net. Ακολουθήστε μας και σε όλα τα social media του Hellenic TV. Ας ξεκινήσουμε το πρώτο μας θέμα που έρχεται από το κεντρικό Λονδίνο. Στις 28 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκδήλωση του Cyprus Seeds στο Science Museum. Εκεί οι τέσσερις ακαδημαϊκές ομάδες παρουσίασαν τις τεχνολογικές καινοτομίες τους σε περισσότερους από 100 καλεσμένους, μεταξύ των οποίων και πολλοί επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί, επενδυτές, καθώς και άνθρωποι των τεχνών και των επιστημών. Όλες τις ομιλίες τις παρουσιάσαμε την περασμένη Παρασκευή στην εκπομπή Ομογένεια εδώ Λονδίνο. Στο απόψινό πρόγραμμα θα παρακολουθήσετε δύο συνεντεύξεις που αφορούν στους 2 και 4 παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε αυτή την εκδήλωση. Αρχικά θα σας παρουσιάσουμε τον πανεπιστημιακό Κρίστη Δαμιανό, καθώς και την υποψήφια διδάκτορα στο ΤΕΠΑΚ, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, κυρία Αναστασία Αντωνίου. Στην ομιλία τους θα παρουσιάσουν μια πρωτοποριακή ιατρική συσκευή που επιτρέπει την στόχευση του καρκίνου του παγκρέατος, δίχως παρεμβατική εγχείρηση και δίχως τις επιβαρυντικές για τον οργανισμό χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες. Ας παρακολουθήσουμε τα αποκλειστικά πλάνα που εξασφάλισε ο σταθμός μας από το Science Museum, καθώς και όλα όσα είπαν οι δύο ερευνητές στο συνεργάτη μας Βασίλη Παναγή.
Καλησπέρα σας, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Βρισκόμαστε εδώ στο Science Museum, όπου σε λίγο θα αρχίσει μια εκδήλωση για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, Cyprus Seeds. Θα μάθουμε περισσότερα από τον κύριο που έχω δίπλα μου εδώ, ο Δαμιανού Κρίστης, ο οποίος είναι καθηγητής και θα μας πει περισσότερο ο ίδιος. Δώστε μας περισσότερες λεπτομέρειες για τον εαυτό σας, έτσι για να μην τα ψάχνω εγώ και να περιμένουν και οι τηλεθεατές. Καλύτερα πέστε μας λίγα λόγια για τον εαυτό σας. Okay. Το όνομα μου είναι Δαμιανού Κρίστης, είμαι καθηγητής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είμαι στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών και η ειδικότητά μου είναι σε Biomedical Engineering. Το πρόγραμμα που θα παρουσιάσουμε σήμερα αφορά θεραπευτικούς υπέρηχους για θεραπεία στο πάνκρεας. Η μέθοδος αυτή καθοδηγείται με μαγνητική τομογραφία και ήρθαμε εδώ να το παρουσιάσουμε με σκοπό να ελκύσουμε επενδύσεις, ούτως ώστε να κάνουμε κλινικές μελέτες σε ανθρώπους. Πολύ ωραία τα είπατε. Κλινικές μελέτες σε ανθρώπους και θέλετε επενδυτές. Λοιπόν, εδώ απόψε, σε αυτή την εκδήλωση, φαντάζομαι υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι είναι πιθανοί επενδυτές. Πού θα περιστρέφετε λοιπόν η ομιλία σας, γιατί θα κάνετε μια σχετική ομιλία, φαντάζομαι, να παρουσιάσετε αυτό το θέμα? Η ομιλία θα εξηγά τις αρχές λειτουργίας της τεχνολογίας. Θα δείξουμε την πρώτη που κάναμε μέχρι τώρα, να δείξουμε την κατοχήρωση της τεχνολογίας, να δείξουμε το πλάνο μας για τα επόμενα 5 χρόνια, που κυρίως περιλαμβάνει κλινικές μελέτες, φάση 1, 2 και 3. Είναι αυτό μια προχωρημένη έρευνα που κάνετε, η οποία, ας πούμε, υπάρχει έτσι ελπίδα ότι θα φτάσετε κάπου που θα ίσως να κερδίσετε και τις εντυπώσεις και να αφήσετε τους από το εξωτερικό ερευνητές πίσω και θα προχωρήσετε εσείς μπροστά? Κατάλαβα την ερώτησή μου. Ναι, πιστεύουμε, ναι, είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Οι θεραπευτικοί υπέρηχοι έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι μη επεμβατικοί, εφαρμόζονται εκτός του σώματος. Είναι μηχανικά κύματα, άρα μπορούν να επαναληφθούν πάρα πολλές φορές. Δεν είναι όπως την ακτινοθεραπεία που μπορεί να δώσεις μία ή δύο συνεδρίες με τους θεραπευτικούς υπέρηχους. Ακόμα και ο όγκος να επανεμφανίζεται, μπορείς να τον χτυπήσεις 3-4 φορές. Δηλαδή, δώστε μου περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν είναι ένα συνηθισμένος τρόπος θεραπείας. Πώς λειτουργεί αυτή η θεραπεία? Να μας μιλήσει. Και η Αναστασία, είναι διδακτορική. Η Αναστασία, πέστε μου λίγα λόγια για τον εαυτό σας και έτσι για να γνωρίζουν οι θεατές μας ποια είστε. Ονομάζομαι Αναστασία, είμαι υποψηφία διδάκτορ στο τμήμα των ηλεκτρολόγων μηχανικών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και εργάζομαι ως ερευνήτρια. Ασχολούμαι με το συγκεκριμένο project εδώ και 1,5 χρόνο. Η τεχνολογία λοιπόν αυτή είναι όπως τους συνηθισμένους υπερήχους που γνωρίζουμε, αλλά αντί για διάγνωση χρησιμοποιούμε υψηλές εντάσεις για θεραπεία. Εστιάζουμε λοιπόν τους θεραπευτικούς υπέρηχους σε ένα σημείο, αυξάνεται η θερμοκρασία σε επίπεδα όπου επέρχεται νέκρωση του ιστού, με αποτέλεσμα να μπορούμε να κάψουμε καρκινικά κύτταρα χωρίς με μη επεμβατικό τρόπο. Επομένως, είναι μια θεραπεία δίχως επέμβαση και γίνεται με ήχους ακριβώς. Πώς γίνεται? Είναι με... πώς λειτουργεί αυτό το, τέλος πάντων, αυτός ο τρόπος θεραπείας? Είναι υψηλής συχνότητας έντασης υπέρηχος, ο οποίος εστιάζεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο, αυξάνοντας τη θερμοκρασία σε επίπεδα όπου νεκρώνεται ο ιστός, και είναι μη ιονίζουσα ακτινοβολία, συνεπώς δεν έχει τις παρενέργειες που έχει η συνηθισμένη ραδιοθεραπεία και χημειοθεραπεία. Οπότε, εάν βγει στην αγορά, είναι πιθανό να βελτιώσει κατά πολύ την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που θα χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη θεραπεία έναντι των συμβατικών θεραπείων. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό. Εσείς πώς επιλέξατε αυτή την σπουδή, αυτό το θέμα, το subject? Αρχικά το πρώτο μου πτυχίο ήταν στη φυσική.
αλλά ήθελα να εμπλακώ με κάποιον τρόπο να προσφέρω στην επιστήμη, στον ανθρωπιστικό τομέα. Οπότε μέσω της βιοιατρικής μηχανικής που έκανα το μεταπτυχιακό μου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω τις ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου που είχαν αυτή την πτυχή που ήθελα. Οπότε και αποφάσισα με την ευκαιρία που μου έδωσε ο κ. Δαμιανού να εμπλακώ. Εύχομαι κάθε επιτυχία λοιπόν σε αυτή την προσπάθεια που είναι κάτι το νέο και εύχομαι να πετύχετε και να πραγματοποιηθεί το όνειρο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Δώστε μου και εσείς περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τους φοιτητές. Έχετε αρκετούς φοιτητές και πώς ας πούμε αν υπάρχει πιθανότητα πώς μπορεί κάποιος ενδιαφερόμενος φοιτητής που ζει εδώ στη Μεγάλη Βρετανία να αποταθεί κοντά σας για να ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα. Το τμήμα μας κάθε χρόνο μπορεί να πάρει μέχρι 50 φοιτητές. Αυτό καθορίζεται από το κράτος. Ένας φοιτητής εδώ στην Αγγλία θα μπορούσε να έρθει στο ΤΕΠΑΚ παίρνοντας τις πανκύπριες εξετάσεις, οι οποίες είναι ανοιχτές για όλους. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Χαράλαμπος Αναστασίου, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, παρουσίασε την πρόταση της ερευνητικής ομάδας του, η οποία αφορά μια συσκευή γρήγορης και έγκυρης διάγνωσης απώλειας απόδοσης των φωτοβολταϊκών πάνελ. Ο κύριος Αναστασίου εξήγησε στο συνεργάτη μας Βασίλη Παναγή τον τρόπο λειτουργίας και χρησιμότητας της συσκευής. Πάμε να παρακολουθήσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη, η οποία πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά τις παρουσιάσεις. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Πάμπον Αναστασίου από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κύριε Αναστασίου, μιλήσατε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Δώστε μας περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτή η ανακάλυψη που έχουμε είναι έναν detection, είναι μία μέθοδος ανίχνευσης προβλημάτων που μπορεί να έχουν φωτοβολταϊκά πάρκα, τα οποία μειώνουν την απόδοση της ενέργειας που δίνουν. Υπάρχουν ήδη στην Κύπρο αυτά, έτσι, και χρησιμοποιούνται ή αυτό είναι μια εξέλιξη? Τα φωτοβολταϊκά πάρκα υπάρχουν στην Κύπρο και όσον πάει ο καιρός εξαρτώμαστε παραπάνω σε αυτά. Η εφεύρεση που έχουμε εμείς δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα στην Κύπρο, προσπαθούμε να τη βγάλουμε έξω στην αγορά. Πέστε μας περισσότερα αυτή την εφεύρεση λοιπόν, έτσι, για να γνωρίσουν περισσότερα αν και κάνατε αναφορά στην ομιλία σας, αλλά δώστε μας έτσι με λίγα λόγια πιο συγκεκριμένα για να καταλάβουν οι διαθέατές μας. Ναι. Τα φωτοβολταϊκά με τον καιρό μειώνεται η απόδοση τους. Και αν δεν το καταλάβεις από πριν, δεν θα πάρεις την απαιτώμενη ενέργεια να τα διορθώσεις. Εμείς έχουμε έναν τρόπο να ανίχνευσης αυτών των προβλημάτων γρήγορα, πριν χάσεις πολύ χρόνο με μειωμένη απόδοση, ώστε να πάρεις τη σωστή να κάνεις τις σωστές κινήσεις, να διορθώσεις το πρόβλημα και να ξαναφέρεις πίσω τα φωτοβολταϊκά σου στην ψηλή απόδοση που είχαν από την αρχή. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το project βρίσκεται ήδη υπό έρευνα. Το έχετε προωθήσει, αλλά ακόμα δεν εφαρμόστηκε. Ναι, τώρα το project είναι στο στάδιο που εφάνηκε η τεχνολογία και αποδείχτηκε η τεχνολογία στο εργαστήριο. Mm-hmm. Πρέπει να την πάρουμε από το εργαστήριο στην αγορά και εκεί χρειαζόμαστε περισσότερη χρηματοδότηση ούτως ώστε να μπορέσουμε να το κάνουμε. Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια που κάνετε. Εγώ ευχαριστώ. Όπως προαναφέραμε, ολόκληρη αυτή η εκδήλωση παρουσιάστηκε στον υπέροχο χώρο του Science Museum. Εκεί φιλοξενείται επίσης μια εξαιρετική ενδιαφέρουσα έκθεση για τον Ελληνισμό. Οι υπεύθυνοι του μουσείου ξενάγησαν τους φιλοξενούμενους στην έκθεση με τίτλο «Αρχαίοι Έλληνες, Επιστήμη και Σοφία». Ας παρακολουθήσουμε όσα κατέγραψε η κάμερα του σταθμού μας.
Ολόκληρη αυτή η ενδιαφέρουσα εκδήλωση θα προβληθεί προσεχώς από το σταθμό μας στην εκπομπή με το φακό του Hellenic TV. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα, το οποίο μας έρχεται από εδώ κοντά και συγκεκριμένα από το Βόρειο Λονδίνο. Το Great Britain Cyprus Business Association και ο ιδρυτής και πρόεδρος του κ. Σάβας Κυριακίδης παρουσίασαν το Διεθνές Επιχειρηματικό Συνέδριο με τίτλο Cyprus, an Attractive Investment Hub 2022 London, a Global Financial and Investment Center. Σε αυτό το μεγάλο συνέδριο συμμετείχαν πολλές μεγάλες επιχειρήσεις από την Κύπρο αλλά και από τη Μεγάλη Βρετανία. Σκοπός αυτού του μεγάλου συνεδρίου ήταν η ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων επαγγελματιών, επιχειρηματιών και άλλων ιδιωτών που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και σε άλλες χώρες παγκοσμίως και ενδιαφέρονται για τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Κύπρο. Αυτό το Διεθνές Φόρουμ έδωσε την ευκαιρία σε επαγγελματίες όπως δικηγόρους, λογιστές, οικονομολόγους, χρηματοοικονομικούς συμβούλους, καθώς και κατασκευαστές ακινήτων και κτηματομεσίτες να παρουσιάσουν τις υπηρεσίες και τα έργα τους. Κύριος ομιλητής του συνεδρίου ήταν ο Κύπριος αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, κύριος Κυριάκος Κόκκινος. Επίσης, χαιρετισμό αλλά και μια σύντομη ομιλία πραγματοποίησε ο αναπληρωτής ύπατος αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριος Νικόλαος Μανώλης. Ακόμη, την ελληνική πρεσβεία εκπροσώπησε ο εμπορικός ακόλουθος της ελληνικής πρεσβείας, κύριος Γεράσιμος Λαζαρής. Στο βίντεο που ακολουθεί θα σας παρουσιάσουμε το καλωσόρισμα και τον χαιρετισμό από τον κύριο Σάβα Κυριακίδη, τη σύντομη ομιλία του αναπληρωτή ύπατο αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νικόλα Μανώλη, καθώς και το χαιρετισμό με τη σύντομη ομιλία του εμπορικού ακολούθου της ελληνικής πρεσβείας. Επίσης, θα δείτε ένα μέρος της ομιλίας και παρουσίασης του αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κύπρου κ. Κυριάκου Κόκκινου. Welcome to London, all of you. Mr. Deputy Minister Κυριάκος Κόκκινος, Mr. Deputy High Commissioner Nicolas Manolis, and Mr. Minister of the Greek Embassy Gerasimos Lazaris, all the friends coming all the way from Cyprus, and all of you coming here with us today from London. Welcome to our Business International Conference organized by the Great Britain Cyprus Business Association, and which gives the opportunity to businessmen and professionals from Cyprus and the UK to sit here together and get information about all the services provided in Cyprus and also here in London. Our association managed in less than 3 years to bring together so many businesses, and now we are counting about 130 members. We are introducing businesses from the UK to businesses in Cyprus and vice versa, and also organizing these events just to bring the opportunity to everybody to for a business networking. I'm sure that you will enjoy the event. We have distinguished speakers from Cyprus and the UK, and they will provide us with all the necessary information needed in our life. I also welcome people that they are here with us for the first time, as I see. And I'm sure that they will join us during our next events, and they will give the information to the other people that they are not here with us today, that Cyprus and the UK have a lot to offer to not only to the people in the UK and Cyprus, but to other people around the world. I would like also to thank all our sponsors. Our associate sponsor, Ernst & Young Cyprus, also our gold sponsors and silver sponsors, because without their support, we couldn't have the opportunity to organize this event. I am sure that you will enjoy the event. Thank you once again for coming. That's all from me. We have a lot to hear later during the day. Thank you. Thank you, Mr. Savas. Good morning, everyone. It's really nice to see so many familiar faces here today, as well as some new ones, following on from the highly successful event that took place almost 6 months ago. Please join me in welcoming the Deputy High Commissioner at the High Commission of the Republic of Cyprus in the UK, Mr. Nikolaos Manolis.
Καλημέρα σε όλους. Good morning to all. Κύριε Υπουργέ, Deputy Minister Κόκκινος, Mr. Κυριακίδης, distinguished participants, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to be with you this morning to offer a few introductory remarks at this year's Business Conference for Cyprus as an attractive investment hub and London as a global financial and investment center, which is organized for the fifth year in London. I would like to thank the organizers, first of all, for kindly inviting me to attend. At this point, please allow me to express the High Commissioner, Mr. Andreas Kakouris, regrets for not being able to be here with you all day and due to the state opening of the Parliament by Her Majesty the Queen this morning. His Excellency has requested to convey his best wishes for a very successful conference and his hope that today's event will prove to be a very productive session for all participants. Also, I'm delighted to welcome His Excellency, the Deputy Minister for Research, Innovation and Digital Policy, Mr. Kyriakos Kokkinos. The Minister's attendance, I think, is a cue for the commitment of the Cyprus government to the continuous strengthening and broadening of UK-Cyprus economic and business relations. At the same time, it's a great pleasure to have with us the Minister Councillor for Economic and Commercial Affairs of the Embassy of Greece, our colleague in London, Mr. Gerasimos Lazaris. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we have all witnessed recently the whole world being hit hard by the COVID-19 pandemic and huge efforts from the international community to establish a vaccination program which will lead to reopening and recovery of the global economy. At the same time, Brexit has affected and will continue to do, for many years perhaps, most of those sectors that rely on cross-border trade with the EU, with increasing complex custom, red tape, and other administrative burdens which impact movements of goods. In this challenging environment, Cyprus and the United Kingdom are closer than ever due to the long-standing political, cultural, and economic ties we have developed for decades, both bilaterally and through our membership to the EU and the Commonwealth. The United Kingdom remains the most important export destination for Cypriot products and one of the highest economic partners of our country, with significant impact on most business sectors. Moreover, the United Kingdom is Cyprus' prime tourist market. British visitors, as you know, represent about a third of the overall number of tourist arrivals to the Republic. Post-Brexit, I'm confident that despite whatever challenges might throw, the robust bilateral relationship between Cyprus and the United Kingdom will continue to strengthen considerably over time, as Cyprus remains a reliable, predictable business partner and will seek to further advance its position as a significant international hub and investment destination. In this course, our diplomatic mission in London, the High Commission, remains at everyone's disposal to facilitate the establishment of new and the development of existing business links and assist with any consular or other matters. Concluding, I'm confident that today's event will serve as another excellent occasion to explore further ways of cooperation by identifying the latest trends and business development, and our speakers will re-endorse Cyprus as a reliable partner in post-Brexit world. Please allow me to thank once more the organizers, Business Direction Events United Kingdom, and other contributors to this event, as well as our Trade Councillor, Mr. Konstantinos Dafos, in making this event possible, and to which each and every one of you productive discussions with the confidence that this will lead to a new and mutual beneficial cooperation. Thank you. Thank you, Mr. Manolis, for the speech.
I would like now to invite the Minister Councillor for Economic and Commercial Affairs at the Embassy of Greece in London, Mr. Gerasimos Lazaris. Good morning, everyone. Your Excellency, Minister Kyriakos Kokkinos, Your Excellency, High Commissioner Nikolaos Manolis, distinguished guests, dear organizer Mr. Savas Kyriakidis, in the current challenging circumstances amid global shocks and rising uncertainty over the course of the global economy, we remain committed to exploiting every opportunity to promote economic relations with the United Kingdom. The impact of Brexit on trade is already visible, with a decrease in UK's commercial exchanges with EU countries and a shift of British trade towards third countries. Brexit has made it harder for British companies to do business with any EU country and for British people to travel in the EU, a difficulty that we must strive to overcome within the competencies of the national policy and through bilateral cooperation with the UK. There is a high quality human capital of Greek British and Cypriot British in London with a very high educational level. They have succeeded in becoming distinguished members of the society here. They are proud of their origin and are trying to maintain ties with their homeland. Many of them are tapping into their remarkable influence radius to help their country meet great challenges. In order to promote investments in both countries, recently Greece and Cyprus supported a relevant initiative organized in the premises of London Stock Exchange. The signing of the strategic framework agreement between Greece and the UK and the Prime Minister's Mitsotakis visit to London at the end of last year have created new momentum in Greece-UK bilateral cooperation. The Prime Minister's visits and his address to British investors during the Confederation of British Industries annual conference has created a very positive dynamic for Greece, and as CBI President Lord Karan Bilimoria said to Greek Prime Minister, we can fully exploit the opportunities in order to build forward better with the UK. We have an increasing number of success stories of global investors investing in Greece over the last period of time. To name a few, Microsoft established a data center hub in Thessaloniki. Pfizer established a center for providing customer-centric digital services in Thessaloniki. Tesla set up a subsidiary in Athens to focus on the development of electric motor technology. Cisco created an international innovation and digital skills development center in Thessaloniki. TeamViewer is basing their tech R&D teams in Ioannina. In the fintech sector, recently, JP Morgan acquired 49% of Viva Wallet. Key sectors to attract British investments include green energy and especially offshore wind farms, fiber optics connectivity, technology innovation and startups, logistics, real estate, to name a few. 32 billion euros, mostly in grants, are available for Greece from the EU Recovery and Resilience Fund, which can certainly be a driver for attracting FDIs. We offer incentives to Britons who want to live in Greece, as well as Greek talented professionals who work and thrive in the UK and want to return home. Be it the Digital Nomad Visa Scheme or tax incentives for retirees, there is a large pool of people in the UK that would be interested in. Today's event is an excellent occasion to Cyprus business to create ample room for cooperation with businesses in the UK, and I have but to add my best wishes to the Great Britain Cyprus Business Association for a successful and fruitful conference. As one investor aptly put it recently,
Whoever has visited Europe and has not visited London does not know that he has been eating a sandwich without the filling. Thank you. Thank you, Mr. Lazaris. We are honored to now welcome the Deputy Minister to the President of the Republic of Cyprus for Research, Innovation and Digital Policy, Mr. Kyriakos Kokkinos. Good morning, Kalimera. What a great audience. Thank you for giving me the opportunity to be here with you. When I am in London, I feel like being home, because I lived in London, I worked in London in my professional career, and especially when I am with an audience with so many Greek-speaking people or people who are not Greek-speaking, but they trusted Cyprus for their business endeavors, I do feel like being home. Your Excellency Deputy High Commissioner, Your Excellency Minister Councillor, Mr. Lazaris, distinguished guests, I will try in a very short period of time to share with you our aspiration about what is Cyprus all about business. Cyprus is not just sun and sea. Cyprus is an international business center. We don't aspire to become an international business center. We are a business center and we aspire to grow even further and be the technology hub for Eastern Mediterranean, to be the international business center acknowledged for the quality of the services, the quality of the people, to be the place to live, to work, and do business. This is our motto, live, work, and do business in Cyprus. I know, Cyprus is a very small place. So what? Small is beautiful. Our geostrategic location, our small size makes agility to be our advantage. We just have to bring from our subconscious into our conscious approach that agility is a key advantage. And when you are small, you do have this agility. We are a member state at the crossroad of Israel, Middle East, North Africa. Do you know how many Israeli companies today are moving to Cyprus? Because through Cyprus, they can enjoy the quality of life, but that's the fourth, fifth reason, because we give them access to Middle East, to North Africa, to Europe. And of course, our Anglo-Saxon system, our quality educated workforce is a key advantage. So we do have all the key ingredients. And these key ingredients have been the propelling fuel of our economy for the past 20 years in a bottom-up approach. The private sector has driven the economy, the business, the services economy, in a bottom-up approach. Now the government, finally, this government, decided that bottom-up is not good enough. We need to help the businesses, and we have a top-down approach. So we merge forces, and that's the purpose of my meeting here today, to share with you our vision, our plan, our strategy, and exchange ideas how we can come closer together for making Cyprus the perfect place to live, work, and do business. I know. From 2014 to 2021, it has been a roller coaster. You can see this on this chart. But we are still not just breathing, we are growing. We can withstand any crisis. In fact, the private sector has demonstrated, not just once, but many times throughout our history, that in crisis, we come out winners, because we have this tremendous ability as Cypriots to be able to make value out of every crisis and see the opportunities stemming out of every difficult situation. So our long-term vision
And the action plan that has been commissioned by the government for 2035 is Cyprus to be one of the world's best countries to live, work, and do business, what I've mentioned before. This is not just a buzzword. There is a master plan and a blueprint, but this is just 1% having a master plan. You know how many, having a master plan is not good enough. You need execution. And this is what we're doing. It's 1% is the master plan, 99% is execution. And we're here to execute. And we cannot execute alone. We need you. This is the master blueprint of the master plan. It will be delivered as a final version in June this year. It has been commissioned by the government to a consulting firm, and it's still work in progress. But all it says is that we want to be a modern nation with effective government machinery, efficient legal system, and open, transparent marketplace for everyone. And we should take ownership of our destiny for the future. In terms of strategic objectives, thriving and resilient economy, powerhouse for innovation, digitalization, greener economy, etc. I will not read this. You get the idea. There is a game plan. And the game started. This government created 5 new ministries. My ministry was the 3rd one in the row. You know that in Cyprus, when we say deputy ministry in shipping, deputy ministry in innovation, it's a ministry. It's not under another ministry. It's just for constitutional reasons. Unfortunately, the ministries are hard-coded by name on the constitution, and we cannot change the constitution due to the conflict with Turkey. So until the constitution is changed, every new ministry is called deputy ministry to the president, but it's a ministry. 5 new ministries have been created. The latest one is the social welfare ministry, deputy ministry. My ministry was created on March 1st, 2020, very same day with the COVID. I don't know if that was, I promise I have nothing to do with it. Okay? And my ministry, in fact, has 4 basic mandates. Research, what is research? It's the capacity, the capability to create knowledge. Innovation is the capability to convert knowledge into competitiveness in the economy through the commercialization of the research work. Digital policy, which means digital government, digital fitness of the society, digital fitness of the businesses. And the last pillar is communication. So I have a wide portfolio, from research to space communication to telecom industry to digital. Σε αυτό το οικονομικό φόρουμ έλαβαν μέρος, όπως προαναφέραμε, και πολλές εταιρείες αλλά και προσωπικότητες από την Κύπρο και τη Βρετανία, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε προσεχώς εδώ στο Hellenic TV. Αλλάζουμε τώρα θέμα και περνάμε στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο σταθμό μας ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μάριος Μετής. Το πολιτιστικό τμήμα της Κυπριακής ΥΠΑ της Αρμοστίας θα παρουσιάσει στις 24 Μαΐου ένα κωμικοτραγικό musical γεμάτο με πλούσια ζωηρά χρώματα και χιουμοριστική διάθεση. Ας πούμε λίγα λόγια για την παράσταση. Ο Γκίντεον Ντούκας, λόγω μιας εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής εκπομπής, ξεκινά μια αχαλήνοτη αφήγηση, αδέσμευτη από το χώρο και τον χρόνο. Στα ένθυμα όρια του σουρεαλισμού, ο Λαρνακός Μεγιστάνας περνά μια παιδική χαρά, ταξιδεύοντας στα όρια της φαντασίας, του παραμυθιού και της ανεμπόδιστης ανάκλησης της ενηλικίωσης. Περισσότερα όμως για αυτή την υπέροχη θεατρική παράσταση θα μας πει στη συνέντευξη που παραχώρησε στο σταθμό μας και στον συνεργάτη μας Βασίλη Παναγή, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μάριος Μετής. Ας παρακολουθήσουμε αυτή την αποκλειστική και απολαυστική συνέντευξη. Ένα καλησπέρα να πω λοιπόν στον Μάριο τον Μετή, ο οποίος είναι μαζί μας για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση που θα κάνει έως το Λονδίνο τις 24 του μήνα. Μάριε, καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα. Και ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Πες μας λίγα λόγια για τον εαυτό σου. Ποιος είναι ο Μάριος Μετής? Μάριος Μετής. Λοιπόν, είμαι ηθοποιός. Αρχικά ξεκίνησα ως ηθοποιός, έχω σπουδάσει στην Ελλάδα, στο Εθνικό Θέατρο, στην Αθήνα.
Και στο κατόπιν, αρκετά χρόνια μετά, ένα μάστερ στο Λονδίνο στην σκηνοθεσία θεάτρου. Αυτά έχω κάνει. Έχω δουλέψει κυρίως σε Ελλάδα και Κύπρο. Τα τελευταία χρόνια σκηνοθετικά στην Κύπρο μόνο. Ετοιμάζουμε λοιπόν αυτή την παράσταση τώρα, η ώρα του Γεδεών Δούκα, η οποία έκανε πρεμιέρα στην Κύπρο, και θα έρθουμε για μια παράσταση στις 24, όπως είπες, στο Λονδίνο, στο Cockpit. Πες μου λίγα λόγια για τον Μάριο περισσότερα, γιατί έχω μια πληροφορία ότι έχεις βραβευτεί και από το ΘΟΠ. Τόσο περισσότερο. Βέβαια, δύο φορές μάλιστα, όχι μόνο μία. έχω λάβει δύο φορές το βραβείο καλύτερου ηθοποιού από τον ΘΟΚ. Ήταν στην παράσταση «Το Παλτό» η πρώτη φορά και στο «Χοντρή άντρες με φούστες» η δεύτερη παράσταση που έχω λάβει το βραβείο. Αυτά. Ωραία. Εντάξει, δεν μιλώ πάρα πολύ για τον εαυτό μου, η αλήθεια. Έτσι προτιμώ οι άλλοι να μιλούν. Κάτι για μένα. Επειδή εγώ δεν ξέρω πολλά για σένα τώρα, θα πω την επόμενη φορά πιο πολλά που θα σε μάθω. Πες μου, Μαρία, για αυτή την παράσταση. Είναι δύο άτομα μόνο, εσύ είσαι ηθοποιός και ένας μουσικός πάνω στη σκηνή. Ακριβώς. Ποιος έχει το κείμενο, δώσε μας περισσότερες λεπτομέρειες για τους συντελεστές. Πού βασίζεται το κείμενο, πώς θα εξελιχθεί και ποια είναι η σχέση του μουσικού μαζί με τον ηθοποιό που είσαι εσύ και ένας μουσικός. Ωραία. Το έργο το έχει γράψει ο Κώστας Ομανούρης. Ο Κώστας Ομανούρης είναι Κύπριος από την Λάρνακα της Κύπρου. Αυτό δεν ήταν ακριβώς σε μορφή μονολόγου. Ήταν μικρές ιστορίες, τις οποίες εμφανίζονταν σε μια εφημερίδα εδώ στην Κύπρο, δημοσιεύοντας σε μια εφημερίδα εδώ στην Κύπρο. Και πήρα αυτές τις μικρές ιστορίες, οι οποίες ήταν πάρα πολλές. Και έφτιαξα εγώ αυτόν το κείμενο με τις μικρές αυτές ιστορίες του Κώστα. Κανονικά λοιπόν θα ήταν ένας μονόλογος. Εγώ αποφάσισα να φτιάξω ένα μικρό musical, οπότε η μουσική που δεν υπήρχε στο έργο. Έχουμε προσθέσει μουσική, η οποία κάποια μουσικά κομμάτια είναι αυθεντικά. Δηλαδή έχω γράψει εγώ τους στίχους, τη μουσική, ο Κωνσταντίνος Ολεμέσιος, ο μουσικός, μαζί με τον Κυριάκο Κώστα, τον δεύτερο μας μουσικό, ο οποίος δεν εμφανίζεται επί σκηνής. Μόνο ο Κωνσταντίνος Λεμέσιος εμφανίζεται επί σκηνής. Και τέλος πάντων έχουμε φτιάξει αυτή την μουσική, κωμικοτραγική, όπως λέμε, παράσταση. Ο Γεδεών Δούκας είναι μία προσωπικότητα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κινείται περισσότερο, θα έλεγα, στο πεδίο του σουρεαλισμού παρά του ρεαλισμού. Όταν ξεκινάει η παράσταση, υπάρχει βέβαια ένα ερωτηματικό: ποιος είναι αυτός, πού ακριβώς βρίσκεται, τι κάνει, γιατί μας λέει αυτά που μας λέει. Όλα λύνονται, όλα αποκαλύπτονται, θα έλεγα, στο τέλος της παράστασης. Η παράσταση είναι αρκετά δραματική, το έργο είναι αρκετά δραματικό, αλλά είναι εμπολιασμένο με πάρα πολλά κωμικά στοιχεία. Θεωρώ ένα πετυχημένο έργο. Για να είναι πετυχημένο, οφείλει να εμπεριέχει και τα δύο αυτά στοιχεία, και το κωμικό μαζί με το δραματικό, τραγικό. Δηλαδή είναι μια μαύρη κομμωδία, μπορεί να το αποκαλέσουμε σαν μαύρη κομμωδία. Θα μπορούσε. Το μαύρο δεν είναι η θεματική ακριβώς μαύρη, απλώς υπάρχει το δραματικό στοιχείο. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος βιώνει κάτι δραματικό, θα λέγαμε. Βιώνει κάτι το οποίο είναι δύσκολο. Όμως παρουσιάζεται όλο. Μέσα στην κωμωδία, επομένως, έχεις βάλει και το δραματικό στοιχείο. Έτσι είναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Πού βασίζονται, δηλαδή, πού βασίζονται τα θέματα, όλες αυτές οι μικρές ιστορίες που έχεις βάλει μαζί. Έχει να κάνει κυρίως με την τρίτη ηλικία. Έχει να κάνει με τα θέματα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος όταν πλησιάζει προς το τέλος της ζωής του. Είναι αρκετά φιλοσοφικό το κείμενο, είναι αρκετά ανθρωπιστικό, είναι αρκετά ανθρωποκεντρικό, καλύτερα θα έλεγα, αρκετά υπαρξιακό, και έχει να κάνει με το πώς ένας άνθρωπος βλέπει τα πράγματα όταν αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι το τέλος είναι αρκετά κοντά. Είναι κάτι το οποίο οι πιο νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν.
δεν μπορούν καν να καταλάβουν τι σημαίνει να είσαι τόσο κοντά στο τέλος και τι μπορεί να σου προκαλέσει αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην τρίτη ηλικία θεωρώ ότι έχουν κατά κάποιο τρόπο σιγά σιγά παραγκονίζονται από την κοινωνία, τους πετάνε σε ιδρύματα, σε οίκους ευγυρίας και μένουν εκεί ξεχασμένοι. Ένας άνθρωπος σε έναν οίκο ευγυρίας, για παράδειγμα, θεωρώ ότι δεν έχει παρελθόν. Όλοι οι άνθρωποι σε αυτούς τους οίκους είναι λες και δεν έχουν ζήσει, δεν έχουν υπάρξει ποτέ. Είναι απλώς άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να τους φροντίζει κάποιος, να τους καθαρίζει, να τους προσέχει, να τους πηγαίνει για... Με που εξελίσσεται λοιπόν το δράμα, μέσα σε κομικά στοιχεία εξελίσσεται και το δράμα των ανθρώπων αυτών. Ωραία. Μαρία μου, σε ευχαριστώ ειλικρινά. Θα είμαι ευτυχής που θα μπορέσουμε στο μέλλον να κάνουμε μια έτσι πιο εκτεταμένη συνέντευξη, να μάθουμε πιο πολλά, αν και δεν μιλάς για τον εαυτό σου, να μάθουμε πιο πολλά για τις δουλειές σου, για τα μελλοντικά σου σχέδια και ναι. Πολλά και διάφορα. Δώσε μας λοιπόν λεπτομέρειες για την παράσταση αυτή, πότε και πού γίνεται, για να ξέρουμε... Στο The Cockpit Theatre στο Λονδίνο, είναι στις 24 του μήνα, 24 Μαΐου, στις 7.30, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω το κλείσαμε στις 7.30 τελικά, αλλά αν μπείτε στη σελίδα του θεάτρου, The Cockpit Theatre, όλες οι πληροφορίες είναι εκεί. Είναι για μία μόνο παράσταση και η είσοδος είναι ελεύθερη. Είναι ακριβώς όπως τα είπες, 7.30 το έχω και εγώ εδώ πέρα, πήρα τις πληροφορίες από το website. Musical λοιπόν, κωμικο-τραγικό, στις 24 του μήνα. Μάριο Μετής, ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολύ για την καλή διάθεση. Εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Ας καλά. Ας ευχηθούμε ότι θα τα καταφέρουμε να σε δούμε. Μακάρι να κοπιάσετε, θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Καλό βράδυ. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα και περνάμε στη συνέντευξη που παραχώρησε στο σταθμό μας και στην εκπομπή Υγεία και Ευεξία με την Φασούλα Χριστοδούλου ο διακεκριμένος επιστήμονας Δόκτωρ Κωστής Γιφτόπουλος. Ο χειρουργός ουρολόγος Κωστής Γιφτόπουλος είναι καθηγητής κλινικής και χειρουργικής ανατομικής καθώς και διευθυντής του Εργαστηρίου Ανατομίας στο τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Κύριο θέμα συζήτησής τους ήταν η υπερπλασία του προστάτη, με τον κύριο Γιφτόπουλο να μιλά για τις θεραπευτικές επιλογές, τις πιθανές επιπλοκές, καθώς και πολλές άλλες σημαντικές παραμέτρους γύρω από αυτό. Στο αμέσως επόμενο βίντεο θα παρακολουθήσετε ένα απόσπασμα αυτής της ενδιαφέρουσας συνέντευξης. Το σημερινό μας θέμα είναι η υπερπλασία του προστάτη και είναι το μέρος δεύτερο της εκπομπής αυτή και φιλοξενούμενός μας είναι ο χειρουργός, ουρολόγος, κύριος Κωστής Γιφτόπουλος. Καλησπέρα σας κύριε Γιφτόπουλε, σας ευχαριστούμε και πάλι που είστε διαθέσιμος για να προσφέρετε τις γνώσεις σας για να μας βοηθήσετε εμάς και τους τηλεθεατές μας. Και εγώ σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Παρά μου. Λοιπόν, σήμερα θα μας πείτε για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτό, την υπερπλασία του προστάτη. Ναι. Όπως συζητάγαμε και στο προηγούμενο μέρος, η υπερπλασία του προστάτη είναι μία αλλίωση που συμβαίνει σε όλους τους άντρες και αφορά στην ανάπτυξη κυττάρων στον αδένα, τα οποία δημιουργούν αυτό το πρόβλημα. Ίσως αξίζει τον κόπο να ξεχωρίσουμε 2-3 πράγματα, γιατί μερικές φορές φαίνεται ότι μπερδευόμαστε σε σχέση με το τι σημαίνει υπερπλασία του προστάτη. Θα ήθελα να σας δείξω αυτήν την διαφάνεια, όπου η υπερπλασία εδώ συμβολίζεται με το ακρονίμιο BPH, που είναι καλοήθης υπερπλασία του προστάτη. Αυτό είναι κάτι που θα συμβεί σε όλους τους άνδρες, ανεξαρτήτως ηλικίας, δηλαδή συνήθως μετά τα 30 ή 40 αρχίζουν οι πρώτες αλλοιώσεις. Δεν σημαίνει ότι αυτή η φυσιολογική διεργασία που έρχεται με την ηλικία υποχρεωτικά θα μας δημιουργήσει και προβλήματα. Άρα δεν σημαίνει ότι σίγουρα θα χρειάζεται θεραπεία. Σε κάποιους από αυτούς τους άντρες, αυτή η υπερπλασία δημιουργεί και διόγκωση του προστάτη. Enlargement. Όχι όμως σε όλους. Πολλές φορές δηλαδή μπορεί να έχουμε κάποιους τυχερούς άνδρες που φτάνουν σε μεγάλη ηλικία, σαφώς και έχουν υπερπλασία
αν τους κόψουμε τον προστάτη και τον εξετάσουμε στο μικροσκόπιο, δεν έχει όμως διωγγωθεί ο προστάτης του σημαντικά. Για εκείνους που έχει δημιουργηθεί διόγκωση, ένα μέρος από αυτούς πάλι, μπορεί αυτή η διόγκωση να φράζει την έξοδο της κίστεως, άρα να φράζει τη ροή των ούρων, και αυτό το ονομάζουμε bladder outlet obstruction, δηλαδή απόφραξη της εξόδου της κίστεως. Πάλι, πρέπει να πω, δεν σημαίνει ότι κάποιος έχει υπερπλασία του προστάτη, που λίγο πολύ όλοι έχουμε, έχει υποχρεωτικά και απόφραξη στην έξοδο των ούρων. Ένα ποσοστό αυτόν το έχει. Και επίσης, ένα ποσοστό από όλους αυτούς έχει τα λεγόμενα συμπτώματα από το κατώτερο ροποιητικό, τα οποία μπορεί να είναι τριών κατηγοριών. Αυτά που αφορούν την αποθήκευση των ούρων, αυτά που αφορούν το άδειασμα της κίστεως, την κένωση, και οι ενοχλήματα μετά από την ούρηση. Αν τα δούμε τώρα στην πράξη, όταν λέμε έχουμε προβλήματα με την αποθήκευση των ούρων, αυτά αφορούν κυρίως την ουροδόχο κίστη, δηλαδή ένας άνδρας ο οποίος έχει είτε απόφραξη λόγω διόγκωσης του προστάτη ή γενικά αρχίζει και εμφανίζει συμπτώματα από την υπερπλασία του προστάτη, δεν μπορεί να κρατήσει πολλή ώρα τα ούρα του, αρχίζει και έχει τη λεγόμενη συχνουρία, πάει δηλαδή πιο πολλές φορές από ό,τι πήγαινε νεότερος, ξυπνάει πολλές φορές μέσα στη νύχτα, και αυτό είναι χαρακτηριστικό γιατί του διακόπτει και τον ύπνο, και φανταστείτε ότι όλα αυτά τα ενοχλήματα επηρεάζουν και τον ίδιο τον ασθενή μας, αλλά επηρεάζουν και τη σύζυγο ή τη σύντροφο, ή όποιον τέλος πάντων κοιμάται μαζί του. Γιατί αν κάποιος χρειαστεί να σηκωθεί και δύο και τρεις φορές τη νύχτα, και ο δικός του ύπνος κατακαιρματίζεται, αλλά και του συντρόφου. Αυτά τα ενοχλήματα, τα οποία αφορούν την αποθήκευση των ούρων, έχουν να κάνουν με την κόπωση της ουροδόχου κίστεως που δεν αντέχει να γεμίσει ομαλά χωρίς να δημιουργεί ενοχλήματα. Άρα ο ασθενής μας πηγαίνει όλο και πιο συχνά και την ημέρα αλλά και τη νύχτα, μπορεί να βρίσκεται στον δρόμο και να του έρθει επιθυμία για ούρηση και να πρέπει να τρέξει να βρει τουαλέτα γιατί δεν μπορεί να κρατήσει, όπως λέμε, τα ούρα περισσότερο. Αυτά είναι ενοχλήματα και συμπτώματα αποθήκευσης. Τώρα, η όποια απόφραξη δημιουργείται, δημιουργεί και προβλήματα και στην κένωση. Έτσι, το χαρακτηριστικό παράπονο στα συμπτώματα των ασθενών αυτών μπορεί να είναι ότι η ροή των ούρων δεν έχει την ίδια δύναμη, γίνεται πιο λεπτή, δεν υπάρχει ακτίνα, δηλαδή ο άρρωστος πολλές φορές αναγκάζεται να κάθεται ακριβώς πάνω από την τουαλέτα γιατί δεν έχει δύναμη και ακτίνα η ροή των ούρων, άρα αν κάτσει πιο πίσω θα στάζει στο πάτωμα. Η ροή γίνεται διακεκομένη, σε κύματα δηλαδή και όχι συνεχόμενη. Όλα αυτά είναι συμπτώματα που έχουν σχέση με την απόφραξη. Άρα δεν έχουμε καλό άδειασμα της κίστεως. Είναι σαν να έχουμε μία φούσκα που αδειάζει μέσα από ένα φραγμένο σωλήνα. Και επίσης υπάρχουν και ενοχλήματα αφού τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία. Τέτοιο ενόχλημα είναι, για παράδειγμα, το αίσθημα ατελούς κένωσης, όπως λέμε, της κίστης. Δηλαδή, ο ασθενής μας ουρεί, αλλά δεν φεύγει από την τουαλέτα και νιώθει ότι δεν έχει αδειάσει. Και μπορεί να χρειαστεί να πάει σε 5-10 λεπτά και να έχει ξανά ένα ρεύμα ούρησης επαναληπτικό. Ή μπορεί να νιώθει ότι έχει αδειάσει και έχει τελειώσει, αλλά μικρή ποσότητα ούρου να φεύγει και να του λερώνει το εσώρουχο μετά. Αυτού του τύπου τα ενοχλήματα αφορούν τη διαδικασία μετά το τέλος της ούρησης. Όταν λοιπόν θα δώσουμε θεραπεία σε έναν ασθενή, θα το κάνουμε για δύο λόγους. Το ένα είναι γιατί αν εμείς σαν γιατροί κρίνουμε ότι πρέπει να ανακόψουμε αυτή τη διαδικασία για να προστατεύσουμε το ουροποιητικό σύστημα, δηλαδή και τον προστάτη και την κίστη και τους νεφρούς, γιατί όλα μπορεί να επηρεαστούν, ή μπορεί να τα δώσουμε για να ανακουφίσουμε τα ενοχλήματα αυτά των ασθενών. Άρα σε αυτή την περίπτωση, όπως φανταζόμαστε, οι στόχοι είναι δύο. Πρώτον, η κίστη μας να αντέχει, να γεμίζει πιο ήρεμα, χωρίς να μας δημιουργεί την ανάγκη να τρέξουμε στην τουαλέτα, χωρίς να μας αναγκάζει να ξυπνάμε το βράδυ. Άρα μιλάμε για φάρμακα που ηρεμούν, να το πω έτσι απλά, την κίστη, άρα θα αντιμετωπίζουν την αποθήκευση των ούρων, και υπάρχουν και φάρμακα τα οποία βελτιώνουν τις συνθήκες κένωσης της κίστης, του αδειάσματος, βελτιώνοντας δηλαδή τη ροή. Έτσι, οι μεγάλες κατηγορίες φαρμάκων που χορηγούμε σε αυτή την περίπτωση
είναι είτε φάρμακα που επηρεάζουν άμεσα τον προστάτη, αυτή είναι η κατηγορία των alpha blockers όπως λέμε, ή αυτή η μεγάλη κατηγορία των αναστολέων ενός ενζύμου της 5α ρεδουκτάσης, θα σας πω αναλυτικά γι' αυτά, είτε φάρμακα τα οποία χαλαρώνουν την κύστη, επηρεάζουν δηλαδή τα νεύρα της και την παραλύουν σε εισαγωγικά ώστε να αντέχει περισσότερα ούρα, και αυτά είναι φάρμακα τα οποία με μία λέξη τα λέμε είτε αντιχολινεργικά, είτε αντιμουσκαρινικά και β3 αγωνιστές. Αυτές είναι οι κατηγορίες των φαρμάκων οι νεότερες που έχουν βγει. Χοντρικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε είτε φάρμακα που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της αποθήκευσης των ούρων, χαλαρώνουν την κύστη για να αντέχει περισσότερα ούρα, να μην αναγκάζεται ο ασθενής να έχει συχνές ουρήσεις ή αφύπνιση μέσα στη νύχτα, και υπάρχουν και φάρμακα τα οποία επηρεάζουν τη δίωδο των ούρων από έναν διωγγωμένο προστάτη με δύο τρόπους. Ολόκληρη αυτή η συνέντευξη θα προβληθεί από το σταθμό μας την ερχόμενη Πέμπτη στις 9 το βράδυ στην εκπομπή Υγεία και Ευεξία. Η απόψινή μας εκπομπή θα ολοκληρωθεί με μουσική. Το περασμένο Σάββατο πραγματοποιήθηκε η χοροϊσπερίδα της κοινότητας των Αγίων 12 Αποστόλων. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ιερατικός προϊστάμενος είναι ο αγαπητός φίλος και συνεργάτης του σταθμού μας, πρώτο πρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ελληνικού Παρικιακού Σχολείου GOVS, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση της κοινότητας για την ανέργεση βοηθητικών χώρων της Εκκλησίας. Άμεσως τώρα θα έχετε την ευκαιρία να πάρετε μια γεύση αυτής της υπέροχης βραδιάς, όπου εκλεκτή μουσική συνόδευσαν την μελωδική φωνή του πατέρα Ιωσήφ Παλιούρα, αποσπώντας τα θερμά χειροκροτήματα των παρευρισκόμενων. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτή την εξαιρετική βραδιά. Γη της λεμονιάς της ελιάς, γη της αγκαλιάς της χαράς, γη του πεύκου του κυπαρισιού, των παλικαριών και της αγάπης. Χρύσο πράσινο φύλλο ριγμένο στο πέλαγο, ξεραμένου λιβαδιού, γη της πικραμένης Παναγιά, γη του λίβα τα δικού χαμού, τ' αγρίου καιρού των ηφαιστείων. Χρύσο πράσινο φύλλο ριγμένο στο πέλαγο. Γη των κοριτσιών που γελούν, γη των αγοριών που μεθούν, γη του μύρου του χαιρετισμού, Κύπρος της αγάπης και του ονείρου. Χρύσο πράσινο φύλλο ριγμένο στο πέλαγο. Για να κλείσουμε μαζί. Χρύσο πράσινο φύλλο ριγμένο στο
στο πέλαγο. Ευχαριστώ πολύ. Πώς μπορεί κανείς να μην τραγουδά για την αγαπημένη μας στην Κύπρο? Πώς μπορεί? Γαλάτα ψηλή βροχή και στα τα ταύλα μπόρα, βασίλισσα των κοριτσιών είναι η μαυροφόρα. Βασίλισσα των κοριτσιών είναι η μαυροφόρα. Έχε για Παναγιά, τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Στο Γαλατά θα πιω κρασί, στο πέρα θα μεθύσω και μέσα από το γεντίκουλε κοπέλα θα αγαπήσω. Και μέσα από το γεντίκουλε κοπέλα θα αγαπήσω. Έχε για Παναγιά, τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Γιατί κουλέ και θάρα πια, τα ταύλα και νυχώρη, αυτά τα τέσσερα χωριά μορφαίνουνε την πόλη. Αυτά τα τέσσερα χωριά μορφαίνουνε την πόλη. Έχε για Παναγιά, τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Έχε για Παναγιά, τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Έχε για Παναγιά, τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Έχε για Παναγιά, τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Στο πάει και στο ξαναλέω, στο γυαλό μην κατεβείς. Στο πάει και στο ξαναλέω, στο γυαλό μην κατεβείς. Κι ο γυαλός κάνει φουρτούνα και σε πάρει και διαβείς. Κι ο γυαλός κάνει σε πάρει και διαβείς. Κι αν με πάρει που με πάει, κάτω στα βαθιά νερά. Κι αν με πάρει που με πάει,
πάει κάτω στα βαθιά νερά. Κάνω το κορμί μου βάρκα, τα χεράκια μου κουπιά. Στο πα και στο ξαναλέω, μη μου γράφεις γράμματα. Στο πα και στο ξαναλέω, γράφεις γράμματα. Γιατί γράμματα δεν ξέρω και με πιάνουν κλάματα. Γιατί γράμματα δεν ξέρω πιάνουν κλάματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά Γκρέκα. Πολλά ακόμα αποσπάσματα, καθώς και περισσότερες συνεντεύξεις από την εκδήλωση αυτή, θα προβληθούν προσεχώς από το σταθμό μας. Και αυτά ήταν τα κυριότερα νέα για απόψε. Αμέσως μετά ακολουθούν τρεις αγαπημένες ταινίες. Το μελόδραμα «Το όνειρο της Κυριακής», ενώ σε συνέχεια θα προβληθεί η ταινία «Ξαφνικός έρωτας». Και απόψινή βραδιά θα ολοκληρωθεί με την επιθεώρηση «Πρόσεχε με Α, πατάς». Αύριο Σάββατο μην χάσετε την εκκλησιαστική εκπομπή «Αύριο είναι Κυριακή», που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας. Ακολουθεί εκπομπή με το φακό του Hellenic TV, όπου ο διακεκριμένος δικηγόρος της Κύπρου, κύριος Αχιλλέας Δημητριάδης, ενημερώνει την παροικία για τα δικαιώματα που έχουν οι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας στα κατεχόμενα μέρη της Κύπρου και ειδικότερα στο Βαρόσι. Το Σαββατόβραδο θα ολοκληρωθεί με τις ταινίες «Παλικάρι στα Θρανία» και «Υπαστινόμος Θανάσης». Την Κυριακή μην χάσετε την εκπομπή «Διαλέγω καριέρα», όπου σας παρουσιάζουμε καταξιωμένους επαγγελματίες που μιλούν για την επαγγελματική τους πορεία και μέσα από τα βιώματά τους καθοδηγούν τους νέους ως προς την μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία. Ακολουθεί εκπομπή «Πρόσωπα» με τον Βασίλη Παναγή, που παρουσιάζει ανθρώπους από τον καλλιτεχνικό, πολιτικό και κοινωνικό χώρο της Ομογένειας και όχι μόνο. Το βράδυ της Κυριακής θα ολοκληρωθεί με την σπαρταριστή κωμωδία «Η Νονά». Τη Δευτέρα στις 8 το βράδυ μην χάσετε την εκπομπή Greek Stories με τον Αγουστίνο Γαλιάσο, ο οποίος παρουσιάζει νέους καταξιωμένους Έλληνες επαγγελματίες. Ακολουθεί εκπομπή «Ανάδειξέ το», που επιμελείται και παρουσιάζουν η Άννα Νικολαίδη και η Ρούλα Σκουρογιάννη με τους συνεργάτες τους. Για τη συνέχεια θα παρακολουθήσετε το θέατρο της Δευτέρας με τίτλο «Η Πολυγαμία», ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει το «Ταξίδι της ζωής» με την Άτζη Λουπέσκου. Την Τρίτη, 24 Μαΐου στις 8 το βράδυ, παρακολουθήσε την εκπομπή «Δράξε σε παιδείας», που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η εκπομπή με το φακό του Hellenic TV, με πλάνα από την χορεσπερίδα του ΑΚΕΛ Βρετανίας. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, κ. Στέφανος Στεφάνου. Το βράδυ της Τρίτης θα ολοκληρωθεί με το μελόδραμα «Ερωτική Συμφωνία». Την Τετάρτη, εδώ στο Hellenic TV, θα παρακολουθήσετε την εκπομπή «Οι ταινίες της εβδομάδας» που παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Τζίλα Ζηλιφτάρη. Άμεσως μετά, μην χάσετε τις ταινίες «Γκόλφο» και «Στις γυναίκες Λεμενέ». Την 5η 26 Μαΐου στις 9 το βράδυ θα παρακολουθήσετε την εκπομπή «Υγεία και Ευεξία» με την Βασούλα Χριστοδούλου, η οποία παρουσιάζει καταξιωμένους επιστήμονες του ιατρικού κλάδου, δίνοντάς μας χρήσιμες συμβουλές για την υγεία μας. Στη συνέχεια θα προβληθούν από το σταθμό μας οι ταινίες «Το Φτωχόπεδο» και «Το Αγόρι που Αγαπώ». Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι για τα σχόλιά σας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 020 82 92 70 37 ή μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης info@hellenictv.net.
Επίσης, μην ξεχνάτε ότι πλέον το κανάλι μας είναι ελεύθερο σε ολόκληρη τη Μεγάλη Βρετανία, στο Freeview, κανάλι 271, και Rockoustic, Sitel UK, όπως και στο website μας, hellenictv.net. Όλες οι εκπομπές μας δημοσιεύονται και στα social media του σταθμού μας. Εμείς ανανεώνουμε όπως πάντα το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Η εκπομπή Ομογένεια εδώ Λονδίνο θα είναι και πάλι μαζί σας την ερχόμενη Παρασκευή στις 8 το βράδυ για να σας παρουσιάσουμε τις κυριότερες δραστηριότητες του ελληνισμού στην Μεγάλη Βρετανία. Από τη διεύθυνση και από όλους εμάς εδώ στο Hellenic TV, σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Καλό σας βράδυ!